πατέρα μου είχε κλείσει για λίγο το μαζί, δεν είχε κατεβάσει ρολό. Είχε κλείσει απλά την πόρτα η οποία είναι με μαγνήτη. Για να πεταχτεί λίγο στο περίπτωρο να πάρει μια εφημερίδα. Γυρνώντα, είδε κόσμο έξω από το μαγαζί. Πάει να μπει, το σταματάει, του λέει: Ποιο είσαι εσύ. Λέω: Ιδιοκτήτη είμαι. Μην μπει, λέει: Κρατάει μαχαίρι. Να μπαίνει, δεν ξέρω αν τον είδαν να μπαίνει. Κάποιο γείτονα μου είπε ότι άκουσε ένα μπαπ από την πόρτα από όταν μπήκε. Να τον είδα να μπαίνει, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ίσω κάποιο τον είδε. Η πόρτα είναι με μαγνήτη, όπω προείπα. Ε, με μεγάλη βία, δεν το έχω προσπαθήσει και ποτέ, με μεγάλη βία ανοίγει η πόρτα. Φαντα... Φαντάζομαι για να έγιναν έτσι τα πράγματα. Αλλά πίσω ξανά έκλεισε με μαγνήτη. Και είναι, ίσω είναι πιο δύσκολο να την τραβήξει παρά να την σπρώξει. Δεν, δεν το ξέρω ούτε αυτό. Έκλεισε πάλι η πόρτα με το μαγνήτη. Και εγκλωβίστηκε μέσα. Είδε ότι δεν μπορεί να βγει και άρχισε να σπάει το μαγαζί. Αυτό. Πήρε το πυροσβεστήρα κάποια στιγμή, προσπάθησε να σπάσει την πόρτα, δεν την τα κατάφερνε, έσπασε τη βιτρίνα την, την από μέσα και έσπασε και την απέξω για να μπορέσει να βγει. Από εκεί λοιπόν προσπάθησε να περάσει και έγιναν όσα έγιναν. Ε, κατακόπηκε με τα γυαλιά, είχε, είχε κοπεί ήδη μέσα γιατί στο μέσα στο μαγαζί υπάρχουν αίματα. Πολλά αίματα. Δηλαδή, μέσα στο μαζί, μέσα στο χώρο του, του καταστήματο, έχει αίματα κάτω. Και στου και στις πάγκου. Και εκεί κάπου κόπηκε. Ήρθε η Όλοι ήταν απ' έξω αμέτωχοι για αρχή. Ε, με το, προσπάθη, το προσπάθησε να περάσει μέσα τη βιτρίνα ε, οπλισμένος πάντα οπλισμένος πάντα γιατί Διαβάζω διάφορα ότι αποκλείται να έχει πιάσει μαχαίρι. Υπάρχουν μάρτυρε που τον έχουν δει να κρατάει το μαχαίρι και επίση το μαχαίρι το έχει ασφάλεια μαζί με τα αποτυπώματά του πάνω. Είναι δεδομένο ότι είχε το μαχαίρι στην κατοχή του. Και βγήκε. Βγήκε, έπεσε μόρφη του από τα γυαλιά που είχε κοπεί. Ε, βρήκε δυνάμει, σηκώθηκε, έπιασε ένα γυαλί μεγάλο από ό,τι μου έχουν πει δηλαδή και έτρεξε προς τους αστυνομικούς οι οποίοι κάποια στιγμή το σταματήσαν, δεν ξέρω πώς. Θεωρώ ε, το, 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 ένα τέτοιο θάνατο ένα, μια τέτοια κατάληξη από μόνη της είναι τραγική και θλιβερή. Ένας άνθρωπος πέθανε. Είναι από μόνο του ένα θλιβερό γεγονός αυτό. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα να θεωρήσουν έναν άνθρωπο ε, οικογενειάρχη που δεν είχε ποτέ μπλεξίματα με τον νόμο, ποτέ, ποτέ, ποτέ στη ζωή του, ούτε κλίση δεν έχει πάρει να τον λένε και να τον χαρακτηρίζουν δολοφόνο, δεν έχω κάτι να πω σε αυτό. Ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπο αυτό παλεύει μια ζωή να τα φέρει βόλτα, να ζήσει στην οικογένειά του, δεν είχε ποτέ μπλεξίματα με τον νόμο και έρχεται τώρα κάποιο να τον πει δολοφόνο. Που, που, τι, δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, α πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι, έχει κάνει κάτι σωστό ή λάθος. Εγώ μιλάω για τον χαρακτηρισμό του δολοφόνου. Είναι αδιανόητο αυτό. Τώρα το ότι έχει γίνει ντόρας επειδή είναι αυτός, για μένα δεν αλλάζει κάτι. Για μένα είναι σημαντικό ότι πέθανε ένας άνθρωπος και τώρα τρέχουν τον πατέρα μου αδίκω. Και θα πω γιατί αδίκω. Μέσα σε 7 μήνες, το τέλειο Φεβρουαρίου, μας κάνανε ένα ρυφηφί στο μαγαζί και τα κλέψαν όλα. Αδιάσανε το μαγαζί. Μετά από 7 μήνε, συναντάει πάλι το μαγαζί του σπασμένο. Βλέπει στα, μπροστά στα μάτια του να του πάνε το μαγαζί του και έρχεται σε αυτή την κατάσταση πάλι. Μέσα σε 7 μήνε, ένα άνθρωπο που παλεύει για την οικογένειά του να τη ζήσει. Ο πατέρα μου είναι 73χρονών άνθρωπο. Καρκινοπαθή. Πώ γίνεται να, να έχει μέσα το ένστικτο του δολοφόνου. Ενώ βλέπει έναν άνθρωπο μέσα στο ίδιο του το μαγαζί, στο ιδιωτικό του χώρο, να μπαίνει και να το σπάει. Έπραξε το, το σωστότερο. Κάλεσε την αστυνομία και προσπαθούσε να αποθήσει τον άνθρωπο να βγει από το μαγαζί. Δεν είναι ικανό να, να κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε από, τη, από, τη, από το χαρακτήρα του, ούτε και η ικανότητά του δεν τον αφήνει. Προσπαθεί να μείνει ψύχρεμο όπω και εμεί, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουν τα πράγματα. Είμαστε σε επικοινωνία με τον δικηγόρο προσπαθεί να μείνει ψύχρεμο κι αυτό. Η μάνα μου δεν είναι τόσο. δεν έχει το αίσθημα τη ψυχραιμία. Είναι λίγο πιο εκδηλωτική. Προσπαθεί να κρατηθεί για να μην δείξει τον πατέρα μου κι αυτή ότι στεναχωριέται ή ξέρω εγώ. Να προσπαθούμε να το κρατήσουμε σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Αν και από μόνο του είναι. Εντάξει, δεν το δείχνει, σίγουρα η ψυχούλα το ξέρει, τουλάχιστον δεν το δείχνει. Δεν το... Και περιμένοντα να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο δολοφόνο γι' αυτό. Ε, με πειράζει αυτό. Πιστεύω πως μπορώ να βασιστώ στην ελληνική δικαιοσύνη, ναι.